πώς έτυχε να γίνει αυτό το δεν ξέρουμε. Όταν το μάθαμε έτσι σαστιστήκαμε. Να πάνε όλα καλά και το παιδί να γυρίσει πίσω πάλι στον προορισμό του. Έχουμε αγωνία. Το άλλο το παλικάρι και γι' αυτό είναι όλα καλά να τελειώσουν όλα. Παρά τις προσπάθειές τους, οι γονείς των δύο στρατιωτικών δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους. Ωστόσο, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την Ελληνίδα πρόξενο στην Ανδριανούπολη, καθώς και ανώτατους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Κολόψυχα, εμείς αυτό περιμένουμε, να πάνε όλα καλά, να έρθουν γρήγορα τα παιδιά, να τα δούμε πάλι. Γίνονται διαπραγματεύσεις, όχι είναι θέμα ημερών. Από τη μια πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή λίγων ημερών, από την άλλη όμως δεν ξέρω πώς περνάνε εκεί. Οι γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό τους στο δικαστήριο της Αδριανούπολης τη Δευτέρα. Κάτοικοι ακριτικών περιοχών και οι ίδιοι με μεγάλη αγωνία, αλλά διατηρώντας και την ψυχραιμία τους, ενημερώνονται από τις ελληνικές αρχές και αισιοδοξούν πως τα παιδιά τους θα γυρίσουν γρήγορα στην πατρίδα. Από αυτά που είμαι σε θέση να ξέρω μέχρι λίγες ώρες μετά τη σύλληψη, τους φέρθηκαν άψογα. Τι έγινε μετά τη μεταγωγή δεν ξέρω. Προσωπική μου εκτίμηση είναι πως δεν υπήρξε κάποιο θέμα. Να τελειώσει όσο πιο γρήγορα, αυτή είναι η αγωνία μου πλέον. Γιατί γνωρίζω πως τα δικονομικά θέματα έχουν μία σειρά και δεν μπορούν να επηρεαστούν από παρεμβάσεις. Από την ώρα που έγινε η εμπλοκή δεν έχω επικοινωνήσει με το γιο μου. Σαν γονείς έχουμε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Είμαστε σε αναμονή. Μακάρι να λυθεί. Το ευχόμαστε, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω όμως. Ό,τι ακούμε στις ειδήσεις, είμαστε σε αναμονή. Κρατάμε την ψυχραιμία μας και μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Ορεστιάδα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου μένει η οικογένεια του Λοχία και που πριν από λίγο έχει φτάσει και ο πατέρας και άλλοι συγγενείς από την Καστοριά του Ανθιπόλογου Αγού. Ο Χρήστος Στεφανής θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, και βρίσκεσαι σε έναν ιερό ναό, τελείται θεία λειτουργία και προσευχή για να τελειώσει αυτή η περιπέτεια των νέων ανθρώπων. Ακριβώς, βρισκόμαστε έξω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι η εκκλησία που βρίσκεται στη γειτονιά του 27χρονου. Εδώ και λίγη ώρα είναι σε εξέλιξη παράκληση για την απελευθέρωσή του την Δευτέρα. Είναι εδώ οι γονείς του, είναι εδώ στενοί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι που ειδοποιήθηκαν και όλοι μαζί μέσα προσεύχονται για την καλύτερη τύχη, για την απελευθέρωσή του από τις φυλακές. Έφτασαν πριν από λίγο και η οικογένεια του Ανθιπολογαγού από την Καστοριά, οι οποίοι τη Δευτέρα θα μεταβούν στην Ανδριανούπολη. Από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, η αγωνία των συγγενών είναι μεγάλη. Είναι κρεμασμένοι πάνω από ένα τηλέφωνο, περιμένουν κάθε νέο και κάθε εξέλιξη για την τύχη των παιδιών τους. Δεν μπορούσαν ούτε μια στιγμή να φανταστούν ότι θα ξεκινούσαν να πήγαν στη δουλειά τους και θα βρισκόταν εχμάλωτοι. Μπορεί να μην έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους από τη στιγμή που έγινε το περιστατικό. Ωστόσο, είναι σε διαρκή επαφή με την πρόξενο, την Ελληνίδα πρόξενο στην Ανδριανούπολη και με ανώτατους Έλληνες στρατιωτικούς. Αυτό βέβαια που περιμένουν και εύχονται είναι τη Δευτέρα να έχει αίσιο τέλος της περιπέτειάς τους και να επιστρέψουν ασφαλείς και υγιείς στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.